Καλό μεσημέρι σε όλους. Και Αντρέας Θεμιστοκλίου, εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Παράταξης. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, νομίζω τέρμα τα ψέματα. Δόθηκε και στη δημοσιότητα το πρόγραμμα, αναλυτικά, λεπτομέρειες για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Λύθηκαν οι απορίες σας, αν είχατε, κύριε Θεμιστοκλέου, να ξεκινήσω από εσάς. Ναι, θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη συνάμα, η οποία ενδυναμώνει τους ίδιους τους μαθητές, βοηθά τη δουλειά των γονιών πέρα πάσης αμφιβολίας. Και φυσικά δίνει την ευκαιρία στα παιδιά από την προδημοτική μάλιστα ηλικία να μάθουν κάποιους βασικούς κανόνες, να μάθουν πώς προστατεύονται, να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτόν τους, να αναπτύξουν και τα προσωπικά χαρακτηριστικά αλλά και τον εσωτερικό τους κόσμο και να είναι, αν θέλετε, καλύτερα εξοπλισμένοι μεγαλώνοντας ως ενεργότεροι πολίτες. Βλέποντας ένα πλαίσιο της αγωγής της υγείας γενικά στα σχολεία μας, θέλω να τονίσω κάτι το οποίο ενδεχομένως να έχει διαφύγει από το δημόσιο διάλογο, είναι προς το συμφέρον της πολιτείας του κράτους μας να ενδυναμώσει την αγωγή της υγείας, γιατί αυτοί οι οποίοι σήμερα είναι οι μαθητές είναι οι αυριανοί πολίτες και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, τα θέματα υγείας, τα θέματα Μάλιστα. γενικού συστήματος υγείας και ούτω καθεξής χρειάζονται ενδυνάμωση για να μπορεί και το κράτος να εξοικονομεί χρήματα. Λοιπόν, αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ήσασταν και το κόμμα που είχατε τις περισσότερες αντιρρήσεις. Ναι, πραγματικότητα και είχαμε ενταχθεί και ενάντια στη συγκεκριμένη ψήφιση. Ήμασταν το μοναδικό κόμμα που το έχει εντάξει αυτό. Λύθηκαν τώρα οι απορίες σας ή όχι? Θα διαφωνήσω ότι λύθηκαν οι απορίες μας. Μπορεί σωστά να πράξει ο Υπουργός και να έχει δημοσιοποιήσει ένα σκελετό κάποιου προγράμματος το οποίο θα ακολουθήσει. Από εκεί και μένα όμως μένουν πολλά ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Πάμε. Και αυτό που θα ήθελα να τονίσω και να ξεκαθαρίσω, γιατί είναι κάτι που ξεχνούν πολλοί, είναι ότι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση γινόταν στα σχολεία. Είναι ένα μάθημα που υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. Ως εκ τούτου δεν χρειαζόταν να προχωρήσει η Βουλή σε κάτι τέτοιο, το οποίο είναι και αντισυνταγματικό να το πάρουμε με βάση το Σύνταγμα, να μπαίνεις μέσα στο σχολείο να καθορίζεις το τι θα διδάσκεται σε ένα σχολείο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν τεράστια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν άμεσα από την Υπουργό και για μας τι θα έπρεπε να πράξει χθες Υπουργός, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά σενάρια και πάρα πολλά θέματα στο διαδίκτυο, τα οποία παραπέμπουν σε διάφορα θέματα τα οποία είναι ακατάλληλα να διδαχτούν στο σχολείο. Ακατάλληλα, ναι. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε η Υπουργός να βγει και να πει ότι κατά πόσον αυτά ισχύουν ή δεν ισχύουν. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει μια τεράστια αντίδραση από τους γονείς και μέχρι το Σεπτέμβρη εγώ είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν και τεράστιες αντιδράσεις από τους γονείς. Από εκεί και πέρα λέμε για διαπαιδαγώγηση και θα πρέπει να διαπαιδαγωγούμε σωστά τα παιδιά. Θα πρέπει να τους λέμε τις πραγματικότητες. Ποια είναι τα ερωτήματα? Τι θα λέμε στα παιδιά? Για δύο φύλλα ή θα λέμε για 64 φύλλα? Θα τους λέμε για πατέρα και μητέρα ή θα τους λέμε για γονέα 1 και γονέα 2? Ο φόβος σας ποιος είναι, κύριε Γιάννη? Αυτός είναι ο φόβος μας. Όχι, στο τέλος της ημέρας μην καταλήξει ένα παιδί να πάθει τι? Να υπάρξουν στρεβλώσεις, να υπάρξουν όλα αυτά τα πράγματα που φοβόμαστε πολύ να διδαχτούν τα παιδιά σήμερα. Δηλαδή, τι θα διδάσκουμε στα παιδιά? Ότι αύριο θα έχεις πατέρα γονέα 1 και γονέα 2? Θα έχουμε αύριο, για παράδειγμα, μια σύναξη το γυναικό, ένα τσάιν που κάνουν οι μητέρες? Ναι. Και θα πηγαίνει ο Κωστάκης ως μητέρα? Αυτά είναι παρανοϊκά πράγματα. Τι θα διδάσκουμε στα παιδιά? Πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά. Αυτό το μήνυμα που στείλαμε και στην Ολομέλεια είναι ότι πρέπει όλοι να αφήσουν κάτω τα χέρια από τις μελλοντικές γενιές. Είναι το μέλλον μας. Θα πρέπει να προστατέψουμε τις μελλοντικές γενιές. Κύριε Κωνσταντίνου. Κύριε Μιχάλαρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, λόγω του ότι πάρα πολλές φορές είχαμε συζητήσει δυστυχώς τα πάρα πολλά περιστατικά στα οποία τα παιδιά μας δυστυχώς ήταν θύματα επιτίδιων είτε μέσω διαδικτύου είτε άλλος πώς. Και ακριβώς αυτό είναι που φανερώνει τη μεγάλη ανάγκη να υπάρχει μια πολύ καλή κατανόηση του ίδιου του παιδιού αναφορικά με το πώς μπορεί ενδεχομένως κάποιος να επιχειρήσει να το βλάψει. Ναι. Και για να υπάρχει αυτό πρέπει να μιλάμε στα παιδιά τη γλώσσα της αλήθειας. Έχω έναν κοριτσάκι που σήμερα κλείνει 11 χρονών. Οι αλλαγές που επισυμβαίνουν στο σωματάκι της είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχει πάρα πολλές απορίες και πρέπει όλα αυτά να μην εναπόκειται μόνο στην ίδια την οικογένεια και στο οικογενειακό περιβάλλον,
Αλλά πρέπει βεβαίως με ένα σωστό παιδαγωγικό τρόπο να ενημερώνουμε τα παιδιά για το τι είναι καλό, για το τι είναι κακό. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι που έχουν αναπτυχθεί από ειδικούς και από επιστήμονες συγκεκριμένα εργαλεία. Όπως για παράδειγμα. Θα σας πω και γι' αυτό. Ναι. Να ολοκληρώσω και θα σας πω. Όπως για παράδειγμα, ότι υπάρχει ο κανόνας του εσώρουχου, ότι κανένας εκτός από τους γονείς και τον παιδίατρό σου δεν μπορεί να σου ζητήσει οτιδήποτε υπάρχει κάτω από το φανελάκι σου ή μέσα στο σλιπάκι σου. Αυτό είναι ένας απλός τρόπος για να εξηγήσουμε από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας κάτι με έναν πολύ απλό τρόπο, χωρίς να χρειαστεί να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία δεν είναι ακόμα σε θέση, δηλαδή αναπτυξιακή τους, αν θέλετε, πρόοδος, δεν είναι τέτοια για να το καταλάβουν. Οπότε βεβαίως και υποστηρίζουμε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Πόσο δε μάλλον όταν υπάρχουν μέσα στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ζητήματα ευρύτερης υγείας, αλλά και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών. Παιδιά που βρίσκονται στην προεφηβεία, στην εφηβεία, είναι πάρα πολύ ευάλωτα σε σχέσεις οι οποίες μπορεί να μην εξελίσσονται όπως οι ίδιοι αναμένουν, σε απορρίψεις και σε ένα σωρό άλλα ζητήματα. Οπότε νομίζω να αφήσουμε τους ειδικούς. Όσον αφορά το σημείο το οποίο με έχετε ρωτήσει. Πιστεύω ότι ακόμα και για αυτόν μπορούμε να συζητήσουμε με τα παιδιά μας αυτόν το θέμα σε εκείνον το πλαίσιο που είναι ικανά να το κατανοήσουν. Και ικανά να το κατανοήσουν θα μας πούν οι ειδικοί, αλλά σίγουρα μπορούν να κατανοήσουν ότι μέσα στον κόσμο όπου ζούμε δεν είμαστε όλοι το ίδιο και να το αποδεχτούν όχι με έναν τρόπο για να αλλάξουν είτε τη σεξουαλικότητα τους ή τον προσανατολισμό τους, αλλά θεωρούμε ότι μια κοινωνία πρέπει να έχει συνοχή. Και βλέπουμε πάρα πολλές φορές περιπτώσεις, σπάνιες ενδεχομένως, αλλά υπάρχουν σε σχολεία μας όπου υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί να νιώθουν δυσφορία για οποιονδήποτε λόγο ή να συμπεριφέρονται διαφορετικά. Μάλιστα. Υπήρχαν και όταν ήμασταν και εμείς στο σχολείο, έτσι. Υπήρχαν κορίτσια που το ονομάζαμε αγοροκόριτσα. Ναι. Υπήρχαν αγόρια που λέγαμε αυτή είναι γυναικωτή. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει τα παιδιά να τα προσεγγίσουν με έναν τρόπο που να μην περιθωριοποιούν κανέναν παιδί, αλλά την ίδια στιγμή να νιώθουν ασφάλεια για το τι είναι, καθώς επίσης και για το τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω τους. Ευχαριστούμε, κύριε Θεμιστοκλέους. Να πω ότι ως έναν προοδευτικό κόμμα, η Δημοκρατική Παράταξη, ως φιλελεύθερη και δημοκρατική παράταξη, θα στηρίξει αυτήν την προσπάθεια για έναν πολύ απλό λόγο. Θέλουμε να επιμορφώσουμε τα παιδιά, θέλουμε να τους μάθουμε να προστατεύονται, θέλουμε να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχει, είναι δεδομένο πλέον στη ζωή μας, η διαφορετικότητα, η οποία αξίζει να τη χάνει του απόλυτου σεβασμού. Και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ενδεχομένως να επηρεάσει τον προσανατολισμό ή τις σεξουαλικές επιλογές των παιδιών μας. Αυτά θεωρώ ότι είναι πράγματα τα οποία θα έρθουν αργότερα και θα έρθουν με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι φυσικά προσωπική επιλογή του καθενός. Θα στηρίξουμε, επαναλαμβάνω, αυτήν την προσπάθεια, ελπίζοντας και να προστατεύσουμε και να επιμορφώσουμε και να ενδυναμώσουμε τους ενεργούς πολίτες της επόμενης μέρας. Κύριε Γιάδη. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ερωτήσω δημόσια είναι ποιος ο λόγος να υπάρχει ο συγκεκριμένο μάθημα το οποίο θα διδάσκεται κάθε εβδομάδα στα σχολεία. Και να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι γινόταν ενημέρωση προηγουμένως στα σχολεία. Ίσως να χρειαζόταν περισσότερο, πιθανόν να χρειαζόταν περισσότερο να αυξήσουμε την ενημέρωση. Όχι όμως να υπάρχει συγκεκριμένο μάθημα. Άλλωστε, υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα που απασχολούν την νεολαία. Πώς είναι τα ναρκωτικά, ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν ήταν να πάμε να κάνουμε μάθημα για τα ναρκωτικά συγκεκριμένα. Αυτό είναι αγωγή υγείας, κύριε Γιάδη, και είναι μέρος του μαθήματος. Είδαμε να λέμε, ας πούμε, για οδική συμπεριφορά, ούτω καθεξής. Πάρα πολλά τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε προς το κύριε Ξένια ως παιδεραστές. Δεν αναφέρθηκα στους παιδεραστές, είπα εγώ παιδεραστές. Να κάποιος να βλάψει τα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, αν θέλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά από το να τα βλάψει κάποιος, μπορούμε κάλλιστα να αυξήσουμε τις ποινές. Αυτό είναι μέτρο αποτροπής. Δεν θέλουμε να κάνουμε κακό προς κάποιον, αλλά με την αποτροπή. Να αφήσουμε τα παιδιά στην άγνοια τους. Δεν είπα αφήσουμε τα παιδιά στην άγνοια τους. Μην παραποιείτε τα όσα λέω. Γιατί διαφωνείτε τότε. Κυρία Ξενιά, έχουμε μας να καταλάβουμε. Αν μου επιτρέψετε να καταλάβετε, έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Ο συναγερμός θέλει μια Κύπρο ανοιχτό σύνορο που θα γεμώσει ελαθρομετανάστες. Θέλει μια Κύπρο. Περιμένετε, κυρία Ξενιά. Λέτε πράγματα που δεν είπα, λέτε την άποψή. Ο δημοκρατικός συναγερμός σε άλλη. Να πείτε η άποψή μου. Είναι αυτή. Να μην λέτε για τον δημοκρατικό συναγερμό. Είναι η εκπρόσωπο του δημοκρατικού.
δεν είμαι εγώ που γεννά. Δεν ξέρω πολύ καλά ποιες είναι οι θέσεις μας. Να πείτε την άποψη σας. Να το αφήσουμε και απαντάτε. Δεν γίνεται εκπρόσωπο του ΕΛΑΜ να λέει η άποψη του συναγερμού είναι αυτή. Να μπορείτε να διορθώσετε μετά, κυρία Ξένια. Να διορθώσετε μετά, εγώ δεν σας διακόψα. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Λοιπόν. Και επειδή άποψαμε πάρα πολλά μέχρι στιγμή. Επιμένω, η άποψη του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι να ανοίξουν τα σύνορα, να μην υπάρχουν σύνορα. Είναι να προωθήσουμε την ομοφιλοφιλία, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Είναι να γεμίσει η Κύπρος με λάθος μεταστάσεις. Είναι να χαρίσουμε το βόρειο κομμάτι της Κύπρου στην τουρκική κατοχή. Είστε τραγικός. Ναι, είμαι τραγικός. Πάντοτε. Εν πάση περιπτώσει, ο λαός βλέπει και κρίνει. Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, η συμβουλή είναι ένα πράγμα. Αυτό προσπαθεί να γίνει τώρα είναι χειραγώγηση. Είναι το χειρότερο είδος της προπαγάνδας. Και αυτό το πράγμα είναι γιατί κρούμε εμείς τον κώδωνα του κινδύνου. Είναι για το πού πάμε ενός κοινωνία. Πού πάμε δηλαδή. Θέλουμε να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμα μας, να σώσουμε τις ρίζες μας. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Και θα το πω έτσι πολύ περιγραφικά, γιατί σας τρώω περισσότερο χρόνο. Ναι. Χωρίς πατρίδα δεν ξέρουμε πού ζούμε. Χωρίς θρησκεία δεν ξέρουμε γιατί ζούμε. Χωρίς οικογένεια δεν ζούμε. Τα πράγματα για το ΕΛΑΜ είναι ξεκάθαρα. Μάλιστα. Υπάρχουν δύο φύλλα. Βάλτε. Ο πατέρας είναι ο άντρας, η μητέρα είναι η γυναίκα, ο γάμος είναι σύζευξη μεταξύ ανδρός και γυναικός. Και ένα παιδί δικαιώται να μεγαλώσει σε μια φυσιολογική οικογένεια. Μάλιστα. Και όχι οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι όπως γεννηθήκαμε. Ολοκληρώστε. Μα επιτρέψετε να ολοκληρώσω με μια λέξη. Αυτό δεν πρέπει να πάμε ενάντια στη δίαν της θέλησης της φύσης και του Θεού. Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντίνου. Θέλετε να απαντήσετε. Κύριε Μιχαλάρη, καταρχήν το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και το είπε προς τιμήν του μάλιστα ο αγαπητός Γιάδης, υπάρχει στα σχολεία ήδη από το 2010. Εκείνο το οποίο έχει συμβεί αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι ότι έχει επεκταθεί και στην τεχνική εκπαίδευση, έτσι, και έχει γίνει και υποχρεωτικό μάλιστα. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι πολύ καλό και χαιρετίζουμε τις κινήσεις της κυρίας Υπουργού. Αυτό το οποίο προηγήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες και το οποίο φαντάζομαι πρέπει να έφτασε και στα δικά σας τα αυτιά, είναι ότι δυστυχώς αναπτύχθηκε μία παραφιλολογία εντελώς λανθασμένη. Εγώ θα το ονομάζα τσαρλατανισμό αυτό το οποίο συνέβαινε. Με εντελώς λαθασμένα στοιχεία. TikTok, για να είμαι ειλικρινή. Σε αυτό αναπευθύνομαι. Ναι. Με εντελώς λαθασμένα στοιχεία. Δεν θέλω καν να αναφερθώ στο περιεχόμενο, επειδή είναι σχρότατον. Κάποιοι υποστήριζαν ότι ουσιαστικά μέσα από αυτήν τη διαπαιδαγώγηση είναι αυτό το μάθημα το οποίο θα εφαρμοστεί με βάση βεβαίως τις κατευθυντήρες γραμμές και της Ευρώπης αλλά και των Οργανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των οργανισμών που ασχολούνται με τα δικαιώματα των παιδιών, ότι θα προήγαγε μέσα από αυτόν αυτά τα αισχρά πράγματα. Όταν βγήκε η Υπουργό Παιδείας και πολύ σωστά βγήκε χτες και έθεσε ακριβώς το πλαίσιο και τον πίνακα σε κάθε ηλικία και σε κάθε βαθμίδα τι ακριβώς είναι η εκπαιδευτική στόχη που καλύπτει, τότε εξεμάνιν ξανά διάφοροι όπως ο κύριος Θεμιστοκλέους, όπως το ΕΛΑΜ και καλή ώρα διάφοροι, οι οποίοι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλοτριώσουμε τον ψυχικό κόσμο των παιδιών μας. Τα παιδιά μας δεν κινδυνεύουν. Δεν κινδυνεύουν, κύριε Μιχάλαρε, τα παιδιά μας από τη γνώση. Τα παιδιά μας, όπως και ο κάθε άνθρωπος, κινδυνεύει μόνο από την άγνοια του. Μάλιστα. Εμάς αυτή είναι η θέση μας. Είναι καλύτερα να συζητάμε με τα παιδιά με ειλικρίνεια. Είναι καλύτερα να συζητάμε έχοντας βεβαίως πίσω μας όλες αυτές τις μελέτες τις επιστημονικές σε σχέση με τη δική τους αναπτυξιακή στα στάδια για να μπορούμε να απευθυνόμαστε σε εκείνα και να δημιουργούμε ένα περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να θέσουν απορίες. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα χειραγώγησης που βάζει το ΕΛΑΜ. Μα ποια είναι τα ζητήματα χειραγώγησης? Ερωτώ. Εγώ, να μας πει το ΕΛΑΜ. Δεν είναι δημοκρατικός συναγερμός που θέλει να απαλείψει από την ταυτότητα το όνομα του πατέρα. Τα οποία δεν ήταν δημοκρατικός συναγερμός. Προσπαθούν μόνο να λαϊκίσουν, να φοβήσουν είναι την κοινωνία. Είναι λαϊκισμός, γιατί είχατε πρόταση να απαλείψει το όνομα του πατέρα από τις ταυτότητες. Με ψεύδι. Αυτό είναι πρόταση δική σας, κυρία Ξένια. Μάλιστα, επειδή ακριβώς χθες η ίδια Υπουργός Παιδείας έδωσε όλον το πλαίσιο, καλώ κάθε τηλεθεατρία που μας παρακολουθεί να μελετήσει το πλαίσιο και να μας πει πού ακριβώς βρίσκονται αυτά τα φεδρά που λέει ο κύριος Γιάδης. Θα ξανάρθω σε εσάς, κύριε Θεμιστοκλέους. Θα αναφερθώ μόνο σε ένα πράγμα σχολιάζοντας το θέμα της χειραγώγησης. Εάν κάποιος μπορούσε να αποδεχτεί το επιχείρημα ότι υπάρχει χειραγώγηση, τότε θα υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα στην εκπαίδευση της χώρας μας. Εμείς είμαστε αυτοί
όλοι μας θεωρώ, οι οποίοι υποστηρίζουμε ότι η εκπαίδευση της χώρας μας είναι και ολιστική, είναι και σφαιρική και έχουμε αναγκαστεί να υποστηρίξουμε την εκπαίδευση μας στα θέματα που αφορούν το Κυπριακό, την ιστορία της χώρας μας, τη διασύνδεση της σε σχέση με την Ελλάδα και το τι έχει προηγηθεί σε αυτή τη χώρα. Και ήμασταν όλοι εμείς που συμφωνούσαμε ότι η εκπαίδευση είναι σωστή. Δεν γίνεται τώρα να δεχτούμε το επιχείρημα της επιμόρφωσης και της, αν θέλετε, παροχής γνώσης στα παιδιά ως χειραγώγηση. Το απορρίπτω κατηγορηματικά αυτό και θέλω να στηρίξω αυτή την άποψη στο βιογραφικό της ίδιας της Υπουργού. Έχουμε μίαν Υπουργό Παιδείας για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, η οποία προέρχεται από το χώρο της εκπαίδευσης, άρτια καταρτισμένη και πολύ καλή γνώστη των θεμάτων, και θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση είναι στα όρια της ύβρης να λέμε ότι υπάρχει αυτή η κατάχρηση ή η χειραγώγηση της επιμόρφωσης των παιδιών μας για τόσο σημαντικά θέματα. Στο ΕΛΑΜΠΑ αυτό το σχόλιο. Φυσικά, φυσικά. Ναι. Και θα δράξω ευκαιρία να απαντήσω φυσικά. Ναι, φυσικά, σειρά. Δεν είπαμε κάτι για την Υπουργό. Εγώ λέω κάτι για το συγκεκριμένο νόμο. Όπου έχει περαστεί με διάφορους τρόπους μέσα από τη Βουλή, όχι από την Επιτροπή Παιδείας, αλλά Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όχι με συζήτηση μαζί με τους καθηγητές και τους γονείς, αλλά με μη κυβερνητικές οργανώσεις, διάφορες και παράξενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ποια είναι η παράξενη σε αυτή την περίπτωση? Δεν είναι καλό να αναφερθώ τώρα σε ονόματα. Υπάρχουν συγκεκριμένα. Γιατί, αφού το καταγγέλλει το δημοσίευμα. Η φωνή, το σπίτι για το παιδί, ο οικογενειακός προγραμματισμός. Η ΛΟΑΤΚΙ και ούτω καθεξής. Είναι παράξενη οργάνωση, επειδή δεν συμφωνεί. Από εκεί και πέρα, επειδή αν φερθεί μπροστά η κυρία Κωνσταντίνου για τα φύλλα, εδώ πέρα βλέπω στη γάμμα δημοτικού, το έχω μπροστά μου, αυτό που είχε ανακοινωθεί χθες. Αποδόμηση στερεοτύπων των φύλων. Δηλαδή, και θέτω εγώ το ερώτημα, τι θα λέμε για στα παιδιά? Υπάρχουν δύο βιολογικά φύλλα, υπάρχουν δύο άντρας και γυναίκα. Η αποδόμηση στερεότυπου, κύριε Γεάννη, είναι να μην θεωρείτε εσείς ότι θα κάνουν τσάινι μαμάδες για τα παιδιά τους. Αυτό είναι η αποδόμηση των στερεοτύπων. Μπορεί να μην θεωρείτε εσείς ότι θα κάνουν τσάινι μαμάδες, γιατί εγώ σαν πατέρας δεν μπορώ να πάω με τα παιδιά μου. Αυτή είναι η αποδόμηση των στερεοτύπων. Επειδή με δείχνεις, εγώ μαγειρεύω. Όλοι μαγειρεύουν πλέον, νομίζω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καταρρύψατε ένα στερεότυπο, κύριε Γεάννη, με αυτό το πράγμα. Ναι, όμως. Επειδή ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουν να περάσουν με τα 64 φύλλα, αύριο τι θα λένε στα παιδιά? Ποια είναι αυτά τα 64, έχει 64 φύλλα, εγώ δεν ξέρω τα 64 φύλλα. Φύλλα. Εκεί πέρα που πάτε στις πορείες, καλά να ενημερώνεστε που ενημερώνεστε. Φύλλα. Που ενημερώνεστε πολύ καλά. Από τα 64. Εσείς να μας εξηγήσετε ποια 64 φύλλα, μπορεί ίσως να φέρετε και μία πρόταση αύριο μεθαύριο να υπάρχουν και 64 τουαλέτες. Για το κάθε φύλλο ξεχωριστά. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ με δύο και δεν τα βγάζουμε άκρη. Ακριβώς. Λοιπόν, τι είναι η φύση του ανθρώπου? Υπάρχουν δύο φύλλα. Τι θα είναι αυτό που θα διδάσκεται αύριο μεθαύριο? Άρα θα πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από αυτούς που θα διδάσκουν αύριο στα σχολεία. Και λέμε συγκεκριμένα. Και βάλτε μια τελεία. Ολοκληρώστε, κύριε Γιάδη. Πείτε τη φράση σας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Λοιπόν, τα παιδιά είναι ότι πιο ιερό. Θα πρέπει να τα αφήσουμε στην αγνότητά τους και να τα προστατέψουμε. Και αν αύριο όντως θέλουν να προστατέψουν τα παιδιά από την παιδεραστία, ναι, μεν να γίνονται τα σωστά μαθήματα, αλλά να έρθουν να θεσμοθετήσουμε ως Βουλή αυστηρές αποτρεπτικές ποινές προς τους παιδεραστές, όπως είχαμε βάλει παγιά και είχαν εξεμάνει από τα διάφορα κόμματα για χημικό ευνοχισμό των παιδεραστών. Ας δούμε ποιος θα πάει μετά να γίνει παιδεραστής. Κυρία Κωνσταντίνου, βοηθήστε μας με τον χρόνο, αλλά πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Κύριε Μιχάλαρη, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να φοβούνται το διαφορετικό. Ας πούμε, ο κύριος Γιάδης είναι πολύ ομοφοβικός. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και επιπλέον δεν πιστεύω ότι το να πει στα παιδιά ότι υπάρχουν και ομοφυλόφιλοι, ότι με αυτόν τον τρόπο θα του διαρρήξει στον εσωτερικό του κόσμο. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας μπορούν να μάθουν, μπορούν πράγματι να καταρρύψουν στερεότυπα. Πιστεύω πάρα πολλά έχουν καταρριφθεί ούτως ή άλλως. Αλλά θεωρούμε πραγματικά ότι από τη στιγμή που μέχρι και σήμερα ό,τι καταγγελίες έχουμε που αφορούν σε κακοποίηση, παρενόχληση, σεξουαλικών βιασμών παιδιών, στηριχθήκαν ακριβώς πάνω στην άγνοια. Κάθε φορά οι μαρτυρίες των παιδιών λένε «Δεν ήξερα, ένιωθα ότι με αγαπούσαν, μου έλεγε ότι μου έχει εμπιστοσύνη, είτε είναι προπονητής του, είτε είναι δάσκαλος, οτιδήποτε άλλο». Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν το καλό από το κακό και ένα μάθημα που μπορεί να τα βοηθήσει να νιώθουν άνετα με το σώμα τους, με τα συναισθήματα τους. Κατανοητό. Είναι κατάλληλο για να βρίσκεται στα σχολεία. Με το ομοφοβικό και βρίσκεται τον εξυβρίσατε με το ομοφοβικό? Όχι, τον περιέγραψα. Δεν θεωρώ ότι είναι
Θέλετε να απαντήσετε κάτι του προσωπικού, 10 δεύτερα. Αν δεν είναι, μπορεί να το πει και να το αποσύρω αμέσως και να απολογηθώ. Φυσικά αν θέλω, δεν είσαι, αν φυσικά, δεν είσαι. Φυσικά και θέλω να απαντήσω σε αυτό που έχει ρίξει. 10 δεύτερα, κύριε Γιάδη, παρακαλώ. Αν μου επιτρέψετε, έχει τόσο ώρα προσπαθώ να μιλήσω και διακόπτω από παντού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι ο καθένας μπορεί να πράξει ό,τι θέλει σπίτι του. Εμείς διαφωνούμε με όχι, ούτε σπίτι του μπορεί να πράξει ο καθένας ό,τι θέλει. Ούτε πάμε εμείς έτσι πράγμα, κύριε Κωνσταντίνου. Ούτε σπίτι του μπορεί να πράξει. Έχουμε τηλεοπτικούς περιορισμούς. Ο καθένας μπορεί να πράξει ό,τι θέλει σπίτι του. Αυτές οι πορείες περηφάνειας για πράγματα ανεφουσίας. Πάμε να το μαζέψουμε. Δεν γίνεται, θα με απολύσουν. Δεν γίνεται να φέρετε έτσι. Ολοκληρώστε, κύριε Γιάδη. Αφήστε το. Όπως είχα πει προηγουμένως, έχουμε διαφορετικούς κόσμους και διαφορετικές αντιλήψεις με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο κόσμος βλέπει και κατανοεί πού μας οδηγεί. Πολιτική του Συναγερμού και πολιτική του Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ και αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση.